Αυτά τα έργα είναι αναγκαία για τον τόπο. Γιάννη, τι εξελίξεις έχουμε? Να αναφέρουμε ότι και τα δύο έργα είναι πολύ σημαντικά. Και το Καλαμάτα Ριζόμυλος, και μιλάμε και την εξέλιξή του, Καλαμάτα Ριζόμυλος Πύλιος Μεθόνη, αλλά και το Καλό Νερό Τσακώνα, που είναι η κατάληξη, η απόλυξη της Ολυμπίας Οδού. Ένα έργο που δεν φαίνεται να χωράει, δεν υπάρχουν χρήματα. Σύμφωνα με ενημέρωση, υπάρχει από το Υπουργείο Υποδομών. Υπήρξε αντιπαράθεση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με τον πρώην βουλευτή Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Αλευρά, ο οποίος παρενέβη με άθρο του, γιατί τα ζητήματα αυτά των οδικών αξιών της Μεσσηνίας είναι πολύ σημαντικά. Να ρωτήσουμε τον κύριο Αλευρά τι σκοπό είχε η παρέμβασή του και καταρχάς την άποψή του για τα δύο αυτά έργα. Αν είναι σημαντικά και αν πρέπει να ενταχθούν και πώς, αν δεν υπάρχουν χρήματα στο ΕΣΠΑ, να αναζητηθούν άλλοι χρηματοδοτικοί πόροι. Mm-hmm. Καταρχήν πρέπει να τονίσω ότι τα έργα δεν ανήκουν σε καμιά κυβέρνηση, σε κανένα υπουργό, αλλά ανήκουν στον ελληνικό λαό. Άρα δεν κάνουν, τους κάνουμε χάρη για έργα τα οποία έχουν γίνει χθες, γίνονται σήμερα, να κάνουν πανηγυρισμούς ή να διεκδικούμε την πατρότητα. Το δεύτερο που να πω είναι ότι σε αυτά τα μεγάλα οδικά έργα δεν πρέπει να υπάρχει κόντρα, πρέπει να υπάρχει συστράτευση, να πετύχουμε το άρρωστο αποτέλεσμα. Συνεπώς, αυτή η ανέξοδη κόντρα ή όλες τις εξαγγελίες που γίνονται σήμερα ή η εικονική πραγματικότητα που παρουσιάζουν κάποιοι χθες δεν βοηθούν ώστε να γίνει ένα μέλλον, να χτίσουμε ένα μέλλον τέτοιο που θα έχουμε οδικούς άξονες και ασφαλείς και σύντομους. Και μιλάω συγκεκριμένα για το Καλαμάτα, για το Τσακώνα Καλό Νερό. Γνωρίζουμε όλοι ότι είχε ταχθεί στο Ολυμπία Οδό. Έτσι, ήταν έργο που είχε ταχθεί στο ΕΣΠΑ. Κατά την σύμβαση παραχώρησης, το κομμάτι αυτό αποκόπηκε από τον πύργο και κάτω. Όμως, και αυτό ήταν μια πρόφαση, ειδικά και μια αιτιολογία ότι στο Γαγιάφα ήθελε μηδενική λύση, υπήρχε περιοδικά προβλήματα κλπ. Το Τσακώνα Καλό Νερό όμως ήταν έργο που έπρεπε ήδη να είχε ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, το προηγούμενο ΕΣΠΑ, το 7-13. Όμως αυτό δεν έγινε και δεν έγινε, υπήρχαν όριμες μελέτες. Υπάρχουν ευθύνες επομένως. Και μελέτες υδραυλικές και ρεφωτισμός και άλλες μελέτες. Υπήρχε ελλείψεις σε μελέτες, γι' αυτό ακριβώς με την αναθεώρηση που έγινε το Δεκέμβριο 2015 στο Μορέα, δόθηκε εντολή να γίνει μελέτη και να ολοκληρωθούν όλες τις προσκευές μελέτες προϋπολογισμού 6 εκατομμύρια ευρώ σύντομα ΦΠΑ. Με την ολοκλήρωση των μελετών, που γίνονται σύντομα, θεωρώ ότι το Τσακώνα Καλό Νερό πρέπει να ενταχθεί στο νέο ΕΣΠΑ. Ήδη υπάρχει ένα υπόλοιπο 25% του προγράμματος. Το 25% έγινε κατανομή, όπως είπαμε, και δρομολογείται να ενταχθούν στα μεγάλα έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 23% συνολικά. Όμως υπάρχει ένα 25% του προγράμματος που θεωρώ και απαιτούμε και πρέπει να συνδεθούμε όλοι οι Μεσσηνοί και η Ηλία, ώστε το Καλαμάτα, το Τσακώνα Καλό Νερό να ενταχθεί στο νέο ΕΣΠΑ. Και παράλληλα να διεκδικήσουμε από τους ελληνικούς πόρους να γίνει και το κομμάτι Καλό Νερό, πύργος, βελτιώσεις, τέτοια, έτσι ώστε τα ευρωπαϊκά δίκτυα να φτάνουν μέχρι την Τσακώνα, όπως είναι και ο σκοπός, όπως μάλλον ήταν ο προγραμματισμός με τον Ολυμπία εδώ. Και θεωρώ το κομμάτι αυτό αρκετά σημαντικό, γιατί δεν είναι ενδομεσσηνιακό έργο, δεν είναι οδικός άξονας της Μεσσηνίας ή μόνο της Ηλίας, ενώνει τους δύο νομούς και τα ευρωπαϊκά δίκτυα και ξέρουν πολύ καλά ότι οι επιβάτες και οι κάτοικοι της Ηλίας, κυρίως θα τον πήγουν και κάτω, και τα πορεύματα για να πάνε στην Αθήνα, πρέπει να Τσακώνα με Τρίπολη. Άρα, με το δρόμο αυτό, όταν γίνει ταχθεί στο ΕΣΠΑ και γίνουν βελτιώσεις στο Καλό Νερό πύργος, θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό έργο, θα δώσει μια απεξία όθηση και στη Μεσσηνία και την Ηλία και γενικότερα στη Νότια και Δυτική Πελοπόννησο. Γι' αυτό ακριβώς το θέμα αυτό εμείς θα το διεκδικήσουμε ώστε να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Μάλιστα. Γιάννη, δυστυχώς φαίνεται ότι αυτό το θέμα θα μας απασχολήσει για αρκετούς μήνες. Γεωργία, αυτό που θέλω να σταθώ είναι σε αυτό που ο κύριος Αλευράς, ότι ο δρόμος αυτός ανήκει στα ευρωπαϊκά δίκτυα. Ενώνει την Μεσσηνία με την Ηλία, ενώνει την περιφέρεια Πελοποννήσου με τη Δυτική Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικό έργο και γι' αυτό πρέπει να ενταχθεί. Να πάμε και στον άλλο δρόμο που θεωρείται σημαντικός και είναι σημαντικός, ο Καλαμάτα Ριζόμυλος και η επέκτασή του, η συνέχισή του προς την Πύλο και τη Μεθόνη. Στο θέμα αυτό έχουμε τη νέα χάραξη την παραλιακή, για την οποία μένουν λίγες μελέτες υποστηρικτικές, όμως δεν υπάρχει οριμότητα και δεν φαίνεται να προωθείται από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση μέσω του Μορέα, της αναθεώρησης του Μορέα, μελετάει τη βελτίωση του υφιστάμενου δρόμου από τη γέφυρα του Παμίσου με παράκαμψη της Μεσσήνης και της Βελίκας. Όμως και αυτό το έργο, παρότι η μελέτη θα ολοκληρωθεί, αν όχι στο τέλος του χρόνου, τουλάχιστον μέσα στο πρώτο τρίμηνο ή το εξάμηνο του 2017, δεν φαίνεται να μπορεί να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ γιατί δεν υπάρχουν χρήματα. Μάλιστα. Θα ήθελα και για αυτό το έργο την άποψη του κ. Αλευρά.
Καταρχήν, να πούμε για το κομμάτι Καλαμάτα Ριζόμελος. Όντως υπάρχει μια μελέτη νέας χάραξης, η οποία όμως χρειάζεται επικαιροποίηση. Ήδη είπα και προηγούμενα στην αθεώρηση της σύμβασης του Μορέα, εκτός τη μελέτη Τσακώνα Καλό Νερό, θα μελετηθεί και το κομμάτι Καλαμάτα Ριζόμελος. Επικαιροποίηση μελέτης και ενδεχομένως να υπάρξει βελτίωση στην υπάρχουσα ή επικαιροποίηση ή να γίνει ένα συνδυασμό του υπάρχοντο ζώου με το καινούριο. Αυτό όμως θα βγει από τη μελέτη. Το ότι το κομμάτι αυτό δεν εντάχθηκε, σαφέστατα δεν είναι ακόμα όριμη μελέτη. Mm-hmm. Και αυτό που υπόθηκε προηγούμενα, ότι το Καλαμάτα Ριζόμηλος είχε ενταχθεί το Γενάρη του 2015, 23 Γενάρη του 2015, στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων από ειδικούς πόρους, πράγματι είχε ενταχθεί, αλλά με προϋπολογισμό 70 εκατομμύρια, όταν το όλο πρόγραμμα του πρόγραμματος δημοσίων επενδύσεων 140 εκατομμύρια και κυρίως οι πιστώσεις ήταν μηδενικές. Και ήταν μηδενικές γιατί πραγματικά δεν ήταν σε πλήρη οριμότητα η μελέτη. Άρα χρειάζεται να ολοκληρωθεί η μελέτη, γιατί πράγματι εκεί είμαστε κοντά στην οριμότητα. Έτσι. Αλλά όσον αφορά το κομμάτι Ριζόμηλος, Σουλινάρη, εκεί έχουν γίνει κάποιες προκρατικές μελέτες και υποστηρικές μελέτες. Το κομμάτι όμως Σουλινάρη Πύλο, παράκαψη Πύλου με θόνη, χρειάζεται πολλή δουλειά. Μάλιστα. Και γι' αυτό λοιπόν, ακριβώς και αυτό το κομμάτι, δηλαδή ναι, συνολικά, Καλαμάτα Ριζόμηλος, Σουλινάρη, Πύλο, Μεθόνη και παράκαψη Πύλου, μελετάται από το Μορέα και αυτό με προϋπολογισμό 1,5 εκατομμύρια ευρώ στο ΦΠΑ και θα βγει σε διαβούλευση ο Σονούκο έτσι ώστε να γίνει σωστή χάραξη. Μάλιστα. Θεωρώ όμως ότι με την ολοκλήρωση της μελέτης και εφόσον αποκτήσει μελετική οριμότητα, πρέπει και αυτό το σημαντικό έργο να διεκδικήσουμε να ενταχθεί σε κάποιο χρηματικό πρόγραμμα, είτε από την Τράπεζα Επενδύσεων ή οπουδήποτε αλλού, για το θέμα αρκετά σημαντικό για την ανάπτυξη περιοχής. Δεδομένου ότι η Πηλία έχει μια τεράστια τουριστική ανάπτυξη, ναι, δεν μπορεί να πηγαίνει στη μεγάλη μονάδα. Κατανοητό, κατανοητό, κύριε Αλευρά. Στο Κώστα Ναβαρίνο, ναι, με τέτοιο δρόμο που υπάρχει. Ναι. Και θεωρώ ότι και αυτό το δρόμο, παρότι δεν είναι στα ευρωπαϊκά δίκτυα και δεν μπορεί να ταχθεί στο ΕΣΠΑ, mm-hmm, να διεκδικήσουμε άλλα χρηματικά εργαλεία, έτσι ώστε ο δρόμος να ολοκληρωθεί σύντομα για να έχουμε πραγματικά την όθηση που περιμένουμε στην περιοχή μας, στη Μεσσηνία, αλλά και γενικότερα η Μεσσηνία και η, ναι, Νότια Πελοπόννησος. Τη σύνδεση και την ανάπτυξη που πρέπει.